Λοιπόν, αυτά είναι νωρίτερο που λένε με τον κύριο Κουβέλη. Για να δούμε τι λένε. Απαντήσαμε και στα ερωτήματα τα δικά σας και πολλά βλέπω από εδώ που έχουν ήδη απαντηθεί από τον κύριο Κουβέλη. Το θέμα είναι να είναι κανείς συγκεκριμένος, παιδιά. Ναι. Νομίζω ο κύριος Κουβέλης, όσο περνά ο καιρός, εξεργάζεται και προτάσεις πιο συγκεκριμένες πια και γίνεται πιο σαφής στις θέσεις του. Μια και είναι και ο πρόεδρος για εσένα εδώ, τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Δούμε τις απριακές κινητοποιήσεις και το πρόγραμμα. Ναντίνη Χαρδαλιά. Έλα, Ναντίνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Με αφορμή λοιπόν τα προωθούμενα μέτρα της κυβέρνησης και φυσικά με αιχμή τα εργασιακά. Σήμερα ξεκινάμε με κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Δήμους του νομού Θεσσαλονίκης. Έχει κηρύξει ΠΟΕΟΤΑ 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι στάση εργασίας και αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Λαγκαδά. Ενάντια στην προσπάθεια, όπως λένε, του Δημάρχου να εκχωρήσει την καθαριότητα σε ιδιώτες, ενώ συνεχίζουν την αποχή τους και οι δικηγόροι. Η μεγάλη κινητοποίηση βέβαια είναι αύριο, την έχουν εξαγγείλει τα εργατικά κέντρα Αττικής και φυσικά συμμετέχει και η ΓΕΣΕΕ. Σε αυτήν έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή οι νοσοκομιακοί γιατροί Αττικής και η ΟΜΕΟΤΕ και φυσικά όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Οι δικηγόροι θα συνεχίσουν την αποχή τους και αύριο. Ενώ η ΠΟΕΣΥ για τους δημοσιογράφους έχει εξαγγείλει 48 ώρια απεργία αύριο και μεθαύριο. Να σας πω κάτι που δεν είναι στην κάρτα και ενδιαφέρει κυρίως τους γονείς και τους μαθητές. Η ΔΟΕ, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, έχει κηρύξει 2 ώρες στάση εργασίας ανάλογα με το διδακτικό ωράριο του κάθε εκπαιδευτικού. Δηλαδή, τις 2 ουσιαστικά τελευταίες ώρες του διδακτικού ωραρίου κάθε εκπαιδευτικού θα φύγουν για οι εκπαιδευτικοί. Αύριο, λες τώρα. Για αύριο, για αύριο. Άρα θα χαθούν προφανώς κάποιες ώρες εργασίας στην πρωινή βάρδια. Να το δουν και οι γονείς τηλεφωνώντας σχολεία, εννοώ, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει ευνηδιαστικά. Ακριβώς. Δεν ξέρω πού θα πάνε τα παιδιά αύριο το μεσημέρι. Ακριβώς. Και αυτό και το λέω γιατί ενδιαφέρει και τους μαθητές και φυσικά και τους γονείς τους. Εντάξει, είναι και μικρά τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά στα μέσα μεταφοράς, συμμετέχουν κυρίως με στάσεις εργασίας. Ο ηλεκτρικός θα κινηθεί 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τα λεωφορεία 7.30 το πρωί με 10 το βράδυ. Τα τρόλια από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Το μετρό, τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα, δεν θα κινηθεί καθόλου. Θα παραμείνει ακινητοποιημένο όλο το 24ωρο. Το τραμ θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Περιμένουμε όμως επίσημη ανακοίνωση σήμερα. Στον ΟΣΕ οι εργαζόμενοι έχουν κηρύξει στάση 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και στον προαστιακό ο προαστιακός θα κινηθεί από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και να θυμίσουμε οι συγκεντρώσεις 11 το πρωί εργατικά κέντρα Αττικής και ΓΕΣΕΕ στην πλατεία Κλαθμόνος και το πάμε στις 11 στην Ομόνια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στον κύριο Παναγόπουλο. Είσαστε μάλλον μπροστά στην πιο δύσκολη ώρα, κύριε Παναγόπουλο, νομίζω. Δηλαδή, αυτή είναι η αίσθησή μας. Έφτασε το όριο. Είναι η πίεση πια ασφυκτική. Και έφτασε το όριο που λένε. Κοιτάξτε, πίεση μπορεί να ασκούν. Τώρα, το δύσκολη ώρα είναι αν είσαι πρόθυμος να υποχωρήσεις την πίεση ή αν έχεις το φόβο ότι μπορούν με άλλο τρόπο, με άλλη μέθοδο και κυρίως αναφέρομαι δια της κοινοβουλευτικής οδού να επιβάλλουν πράγματα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούνε, δεν μπορεί αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει τη συνοχή και την αντοχή. Η Δαμόκλειος σπάθη υπάρχει, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι καμία συζήτηση δεν μπορεί να τελεσφορήσει όταν τελεί υποκαθεστώς απειλής. Γιατί και το ερώτημα ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Θέλω να μιλήσουμε για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Ευχαρίστω να μιλήσουμε και να δούμε. Να σταθμίσουμε αν το κόστος εργασίας είναι η μεταβλητή εκείνη που επηρεάζει το κόστος. Όλες οι μελέτες, ακόμα και οι δικές τους, δεν αναφέρομαι στις μελέτες των δικών μας Ινστιτούτων κλπ. Αναφέρομαι στη μελέτη του ΩΣΑ, αναφέρομαι σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν το κόστος. Θέτουν, κύριε Πρόεδρε, γιατί το θέτουν τότε με τέτοια ένταση. Ή έτσι μας λένε τουλάχιστον το θέτουν. Ναι, το καταρχήν να δούμε αν τίθεται μάλλον το ζήτημα. Με τόσο γιατί μεγάλη ένταση. Πολλοί εκτιμούν ότι ανεξάρτητα από το πώς τίθεται από την πλευρά της Τρόικας υπάρχουν δυνάμεις και πολιτικές και κοινωνικές που ευνοούν τέτοιου είδους επιλογές. Εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό, με συγχωρέσετε να πω προχτές στη Βουλή, πριν καν ολοκληρωθεί η συζήτηση και τα λοιπά, το άφηνε ορθάνυχτο. Που σημαίνει ότι και στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπάρχουν δυνάμεις τέτοιου τύπου που θα έβλεπαν τέτοιες επιλογές να προχωρούν. Και κοινωνικές δυνάμεις. Έχω ακούσει κάτι καταγγελίες ότι. Να, πριν από λίγο ο κύριος Κουβέλης σου λέει παίζουν διπλό ρόλο. Άλλα λένε μέσα, αλλά πάνε και λένε στην Τρόικα. Κυρίως δυνάμεις από τον επιχειρηματικό κόσμο. Εμείς είδαμε τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός, κοιτάξτε, αυτό είναι περίεργο να το λέει ένας Πρωθυπουργός. Ανεξαρτήτως αν δεν είναι ο ίδιος κοινοβουλευτικός. Λέει, σας μεταφέρω αυτό που μου λέει η Τρόικα, γιατί είναι υπόθεση
των κοινωνικών εταίρων. Τώρα δεν είμαστε εταίροι, γιατί είμαστε συνομιλητές ή έχουμε και αντιτιθέμενα συμφέροντα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, έχει επικρατήσει να λέγεται αυτό το πράγμα. Και από την άλλη μεριά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εγώ το έχω καταγγείλει επανειλημμένα ότι στην Τρόικα γίνονται από συμφέροντα εσωτερικά ντόπια, γίνονται παρεμβάσεις και μάλιστα μη θεσμικές, όχι εργοδοτικές ενώσεις. Δεν έχουν φτάσει επιχειρηματίες να πηγαίνουν στην Τρόικα και να ζητούν ρυθμίσεις για την επιχείρησή τους. Mm. Και η Τρόικα να παίρνει τον αρμόδιο υπουργό και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα. Δεν ξέρουν και καλά ελληνικά, δεν πρόλαβα να μάθουν παρά την παραμονή της δύο χρόνια, να παίρνουν και να ζητάνε ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις. Εγώ νομίζω ότι όντας τον αστερισμό μιας πολιτικής που αφορά στην εσωτερική υποτίμηση, προσπαθούν με βίαιους τρόπους, όταν δεν έχει ολοκληρωθεί, μην φαντάζεται κανένας ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η υποτίμηση των αξιών στη χώρα και κυρίως της αξίας της εργατικής δύναμης. Νομίζω ότι κάνουν αυτή την παρέμβαση ή ζητάνε αυτή την παρέμβαση ως προϊόν, ως μάλλον ως αποτέλεσμα και της αδυναμίας της πολιτικής, της ασκούμενης πολιτικής, να παρέμβει σε συγκεκριμένους χώρους. Διάβασα εχθές κυριακάτικη έκδοση εφημερίδας που είχε κάποια αποσπάσματα από κάποιο κείμενο της Τρόικα, το έχω και εγώ υπόψη, που ουσιαστικά αυτό τους λέει: δεν μπορείτε να παρέμβετε εκεί, γι' αυτό κάντε μια οριζόντια στο 13ο-14ο, mm-hmm. δεν τίθεται πουθενά το θέμα του κατώτερου. Ναι. Το θέμα του κατώτερου μισθού. Άρα λέτε ότι μπορούμε να το αποφύγουμε, λέτε κύριε Πρόεδρε. Εγώ όχι απλά θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Mm-hmm. Επίσης εκτιμώ ότι μπορούμε να το αποφύγουμε. Ναι. Και μπαίνετε στο διάλογο θα για να κινηθούμε και θα κινητοποιηθούμε. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λέω, μπαίνετε στο διάλογο για να συζητήσετε τι. Υπάρχουν ζητήματα που είμαστε διατεθειμένοι να τα συζητήσουμε. Παραδείγματος χάρη αυτό που ονομάζεται μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή άλλες μεταβλητές ή συντελεστές της παραγωγής στην Ελλάδα, ενώ το εργατικό κόστος θεωρείται ότι είναι περίπου το 1/5 του κόστους των προϊόντων, υπάρχουν όπως το ενεργειακό κόστος, τα κόστη μεταφοράς, το μη μισθολογικό, ασφαλιστικό και άλλο κόστος, που μπορούμε να το συζητήσουμε με μια προϋπόθεση βέβαια. Με μια ακριβώς. Να βρίσκονται οι αντίστοιχοι πόροι, οι οποίοι θα μεταφέρονται στα ασφαλιστικά ταμεία. Για τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν, λόγω της ανεργίας και λόγω της μεγάλης εκτεταμένης εισφοροδιαφυγής, έχουν τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Και εδώ μάλιστα έχω να πω σε όλους αυτούς που κάνουν διάφορες προτάσεις, προτάσεις για να μας πάρουνε, δεν τις βάζουμε στο τραπέζι. Mm-hmm. Γιατί εδώ πρέπει ακριβώς, δεν συζητάμε προτάσεις για να μας πάρουνε. Από εκεί πέρα. Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, αν αβαγίσει αυτός ο διάλογος και επιβληθεί τελικά νομοθετικά, όπως έχει ήδη απειληθεί αυτή η ρύθμιση, τι εκτίμησή μου, η εκτίμησή μου, όπως σας είπα, κύριε οικονόμου, είναι ότι δεν θα γίνει. Λέτε, ούτε συνοχή, ούτε αντοχή έχουν να το κάνουν. Ούτε θα βρεθούν εύκολα βουλευτές τώρα να στέρξουν, να στηρίξουν μια τέτοια επιλογή. Αν υπάρξει αντίδραση και βλέπετε εσείς την κοινωνία έτοιμη, γιατί εγώ δεν βλέπω τον κόσμο να κινητοποιείται. Εγώ νομίζω ότι πλέον σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εδώ μιλάμε για το μισθό του πιο φτωχού ανθρώπου, μιλάμε αυτόν που δεν έχει κανένα. Καμία ασφάλεια για το αύριο. Έτσι. Μιλάμε για το σκληρό ιδιωτικό τομέα που πληρώνει καθημερινά φόρο ζωής. Και ποιος είναι αυτός? Η ανεργία. Mm-hmm. Η ανασφάλεια, η γενικευμένη. Και δεν μπορούν να μου λένε οι εργοδότες, και εντυπωσιάζομαι να ακούω και πολιτικούς, ή δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει ποτέ να δουν τι γίνεται στην πραγματική οικονομία? Μάλλον όχι. Ότι θέλουμε ευελιξία. Mm-hmm. Μα ποια ευελιξία? Υπάρχει έχουν ήδη νομοθετήσει τις ακραίες μορφές ευελιξίας. Δεν χρησιμοποιούνται. Να τελειώσουμε αυτό. Λένε κάποιοι, μα δεν χρησιμοποιούνται. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο 17% ελαστικές μορφές απασχόλησης, ενώ στην Ευρώπη έχουμε 40% και 50%. Ναι, αλλά στην Ελλάδα έχουμε κάτι που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. 1 στους 4 σε μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Έτσι. Είναι η πιο επαχθής μορφή ευελιξίας. Mm-hmm. Κάνει ό,τι θέλει ο εργοδότης. Θέλω να βεβαιώσετε, κύριε Πρόεδρε, έτσι μια τελευταία ερώτηση. Αν σας έγινε έτσι κουβέντα τώρα που ήταν μέρος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, να μαζέψετε λίγο τους από υπουργούς, να μαζέψετε λίγο τους συνδικαλιστές, και αν κάνετε κι εσείς κουβέντα προς ορισμένους υπουργούς, να μαζέψουν λίγο τους υπουργούς. Θα σας πω κάτι. Για πάρα πολλούς λόγους και τους αντιλαμβάνεστε, έχω αποφύγει 2 χρόνια να εμπλακώ σε αυτή την άγονη κομματική αντιπαράθεση. Δεν νομίζω ότι κανένας υπουργός θα είχε το θάρρος να πει τέτοιο πράγμα και να το πει και σε μένα. Απ' την άλλη μεριά, εκείνο που ενδεχομένως και για λόγους ίσως αυτής της κατάστασης που υπάρχει, θα έπρεπε εμείς να τους πούμε ότι αφήστε όλα αυτά να γίνετε όλοι αρχηγοί ή οτιδήποτε. Πείτε μας,
Υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει κάποιος από εσάς πράξη νομοθετικού περιεχομένου που να παρεμβαίνει στους μισθούς και στο 13ο και 14ο? Δημόσια γιατί... λένε όχι. Αν μας ρωτήσεις λένε αποκλείεται. Θέλω να το δω και εν της πράγμασης στην εφαρμοσμένη πολιτική. Γιατί μια τέτοια πράξη είναι στα όρια του κοινοβουλευτισμού και κατά τη γνώμη μου υπερβαίνει και τη συνταγματική κατοχυρωμένη τάξη της αυτονομίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ρητές αναφορές στο Σύνταγμα. Εκτιμώ ότι δεν θα το κάνουν και δεν μπορούν να το κάνουν. Τετάρτη ο διάλογος, κύριε Πρόεδρε. Την Τετάρτη έχουμε πει, υπάρχει ένα ζήτημα και το συζητήσαμε στην... πριν διακοπή, ανοίξει ο κύκλωμα ακριβώς. Τετάρτη υπάρχει απεργία των μέσων. Όταν μας προτάθηκε και επειδή ξέρετε φοβούμε ότι όταν δεν υπάρχουν τα μέσα ανοιχτά δρώντα ζώσα, τότε είναι η μέρα που γίνεται η μεγάλη, το μεγάλο κουτσομπολιό. Και ίσως θα κάνουμε μια κουβέντα, μήπως μια μέρα να είναι τα μέσα, γιατί εγώ θα σας έλεγα ότι η καλύτερη μορφή διαλόγου είναι ο δημόσιος διάλογος. Ακριβώς. Και μάλιστα σκέφτομαι να το απευθύνω. Να πω στους εργοδότες, και αν κάποια στιγμή γίνει και τριμερής, ανοιχτά με τα μέσα. Να δούμε ποιος έχει επιχειρήματα και ποιος δεν έχει. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Από Τετάρτη είμαστε χωρίς τηλέφωνο, ίντερνετ κλπ. Δροσιά, Εκάλη, Ροδόπουλη, βλάβες ο ΤΕ. Σήμερα, αύριο, σήμερα, αύριο, σήμερα, χάνουμε τις δουλειές. Τώρα έχει και κακοκαιρία. Λοιπόν, πάμε λίγο κέντρο. Πάμε κέντρο. Εκπτώσεις έχουμε σε εξέλιξη. Αρχίζουν οι εκπτώσεις. Κοίταξε Σάββατο, Κυριακό. Εγώ είδα την αγορά να ψιλοκινείται. Το Σάββατο. Είδα κόσμο με τσάντες. Το Σάββατο. Ναι. Που δεν έβλεπες προηγούμενες μέρες. Γεια, Βλάχο Παναγιώτη, 100. Γεια σου, Άννα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα από την Ερμού. Σήμερα όμως είναι η επίσημη πρώτη των χειμερινών εκπτώσεων και οι έμποροι βάζουν τα δυνατά τους, κάνουν και την προσευχή τους προκειμένου να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό. Τι γίνεται. Μακάρι να τους το ευχηθούμε κι εμείς από τη θέση μας. Λοιπόν, οι τιμές είναι πολύ κατεβασμένες, οι εκπτώσεις είναι μεγάλες. Σε μία αυτοψία που κάναμε σήμερα το πρωί τώρα με την κάμερα του Sky, είδαμε, καταγράψαμε εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 70%. Ξεκινούν από 50% και φτάνουν το 70%. Μόνο σε μία περίπτωση, σε μία βιτρίνα, είδαμε ότι οι εκπτώσεις κυμαίνονται από 20% έως 50%. Στις υπόλοιπες βιτρίνες είδαμε κατευθείαν το 50%, το 60% και το 70%. Και βεβαίως να πούμε ότι βρισκόμαστε στον Βλέπουμε και τις εικόνες που μας έστειλες, Άννα, τις πρωινές. Ακριβώς αυτό που λες. Ναι, είναι τα πλάνα που τραβήξαμε πριν από λίγο. Λοιπόν, είναι καταστήματα πολύ γνωστά, καταστήματα που ανέκαθεν είχαν μεγάλους τζίρους, είναι καταστήματα με μάρκες, με φίρμες. Παρ' όλα αυτά, οι έμποροι έχουν δει τα σκούρα φέτος. Είναι τώρα η τελευταία ευκαιρία. Και προκειμένου να προσελκύσουν ακριβώς το καταναλωτικό κοινό, έριξαν κατευθείαν τις τιμές με την πρώτη μέρα των εκπτώσεων. Βεβαίως, να πούμε ότι αναφορικά με την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικό Εμπορίο, ο κ. Κορκίδης, δήλωσε ότι ο θεσμός των εκπτώσεων είναι πλέον ξεπερασμένος, καθώς οι εκπτώσεις γίνονται ολοχρονείς και οι προσφορές. Και ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει ο θεσμός αυτός να αναθεωρηθεί και να αναδιαμορφωθεί από τον εμπορικό κόσμο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα μου. Καλημερίζουμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Πώς το έλεγε, Ρελή Ριτζή, τώρα που έγινε θάλασσα γιαούρτι. Χάσαμε τα κουτάλια. Χάσαμε τα κουτάλια. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τελευταία καλημέρα.